θεματική, το musical. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι κάθε χοροδία φέρνει πάνω στη σκηνή και ένα κομμάτι του πολιτισμού της. Και αυτό άλλωστε είναι ο σκοπός του φεστιβάλ, να ενώσει τους πολιτισμούς, να προωθήσει τη συναδέλφωση των λαών και την αλληλεγγύη. It is a festival on musicals, but each choir brings on stage part of its culture. And this is what this festival is about, uniting cultures, civilization, and generally uniting people. Σειρά τώρα έχει μια χοροδία που έρχεται από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη. The following choir is from Thessaloniki. Let us welcome Choir Thamiris on the stage of the 6th World Choir Festival on Musical. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σκηνή του 6ου Φεστιβάλ Χοροδιών Musical τη χοροδία Thamiris. Ιδρύθηκε το 1995 με στόχο τη διάδοση της γνήσιας χοροδιακής μουσικής και των Ελλήνων συνθρετών. Ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Music Island και της Interculture Foundation, χοροδία κοριτσιών γυναικών με σπάνιο ρεπερτόριο, ποικίλο με ενδιαφέρουσες αισθητικές. Δεκάδες οι συναυλίες της, καθώς και οι διακρίσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Choir Thamiris was founded in 1995, aiming to bring forward the true nature of choral singing and the works of Greek composers. It's a founding member of Music Islands Association and of the Interculture Foundation. It is a female choir with a rare and diverse repertoire. Tonight, they have chosen to perform songs from the musical The Sound of Music. Απόψε, επέλεξαν να ερμηνεύσουν κομμάτια από το musical «Μελωδία της Ευτυχίας». Θα ακούσουμε λοιπόν τα τραγούδια. «Sound of Music», «My Favorite Things», «Edelweiss», «Doremi» και «Climb Every Mountain». Στο πιάνο, η Ελεονόρα Καλαϊτσίδου. Διεύθυνση χοροδίας, Βίκτορ Γλυκίδης. Ας απολαύσουμε λοιπόν τη χοροδία Θάμυρης. Thank you.
Την απονομή στη χοροδία Θάμηρης θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Στράτο Τσίχλα, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. To award the memoir of tonight's festival, I would like to call Mr. Stratos Tsichlas, President of the Organizing Committee of the Festival.
Ευχαριστούμε πολύ τη χώρα. Θα μιλήσει.